θυμηθούμε τι είπαμε στο προηγούμενο μάθημα. Πότε το ταλαντούμενο σύστημα πάλεται με το μέγιστο δυνατό πλάτος? Να το πω αλλιώς, πότε το σύστημα αποδίδει τα μέγιστα? Άλλη ερώτηση. Τι ονομάζουμε εξαναγκασμένη ταλάντωση? Κανείς? Έλα, πες μου. Όταν ένα σώμα ταλαντώνεται με την επίδραση δύναμης από άλλο σώμα, τότε η ταλάντωση ονομάζεται εξαναγκασμένη. Ωραία. Κάντε όλο το σχήμα. Αμάμπια. Σιγά, ρε. Χάρη, τι κάνεις εκεί? Το έκανες το σχήμα? Όχι. Πάλι τα ίδια. Και σήμερα παίρνεις και βαθμούς. Ωραία ταλάντωση έκανες. Δεν ήθελα να σταθώ στον δρόμο μπροστά στους άλλους, αλλά έχει παραγίνει η κατάσταση μαζί σου. Πού πας? Έλα εδώ, παιδί μου, κάτσε. Μα είναι βαθμοί αυτοί. Δεν μπορώ να πληρώνω φροντιστήρια χωρίς λόγο. Προσπαθώ. Τι εννοείς προσπαθείς? Όλη μέρα ζωγραφίζεις. Η φυσικό σου μας είπε ότι ακόμα και στο μάθημα ζωγραφίζεις. Α, δηλαδή αυτό κάνεις. Μου τζουρώνεις χαρτιά συνέχεια. Ήθελα να ξέρω τις δυσκολίες μας, δεν τις σκέφτεσαι? Εδώ παιδιά με επιτυχία και δυσκολεύονται. Και τι θα γίνει στη ζωή σου, ζωγράφος? Ε, κάτι θέλετε να γίνω. Μα δεν είναι για μας, αλλά για σένα. Κάνε ό,τι θέλεις. Δεν ξέρω. Τι θα κάνουμε με αυτό το παιδί? Τι έγινε, πόσο έπαιζε το σιρόλ? Τέλειωσα, ως τις 2. Και έχουμε και διαγώνισμα σήμερα. Καλά, σωθήκαμε. Ρε, είδατε χτες την κολάρα του και λέτε ότι είστε άλφα εθνική. Λίγα τα λόγια σου για την ομαδάρα, εσύ. Καλώς τα κορίτσια! Καλά ρε εσείς. Δεν σας αψάναν χθες δική σας για τους βαθμούς? Κάτι λίγα. Δεν τα πήγα κι άσχημα. Εγώ να δεις. Οπ! Χάρη, ακούς! Χάρη! Ναι, τι? Άστο, τίποτα. Πάμε. Πάμε, πάμε. Καλά πυροβολημένο το άτομο. Τι ζόρι να τραβάει. Τι αυτό? Βλακίες. Πολύ μαύρη, αδερφέ μου. Τέλος πάντων. Πάμε. Thank you.
δεν ήταν εδώ. Γιατί το έζησαν. Η διευθύντρια θα το έκανε. Δεν θα τη άρεσε μάλλον. Ήταν πολύ extreme για τα γούστα τη. Εντάξει, λογικό, ήταν παράνομο. Να ρωτήσουμε τον φύλακα. Αυτό θα ξέρει. Δεν είναι σωστό αυτό όμω. Κρίμα, γι' αυτό μου το ζωγράφισε. Αλλά την πάτησε όμω. Ποιο να το έκανε. Έλα μωρέ, πάμε για μπασκετάκι. Τι θα το αφήσουμε έτσι. Τι μα νοιάζει εμά. Είναι άδικο, δεν καταλαβαίνετε. Κούλα, ρε. Πάμε στη θήτρια. Γιατί, τι σε έρχεσαι. Ένα κράφτ ήταν, γιατί το έσβησαν. Δεν σε πιάνω. Καλά, εγώ θα πάω. Πού. Περίμενε, έρχομαι κι εγώ. Καλά, ρε εσύ, τι βάζεις έτσι. Κοίτα φάτσα. Ρε εσύ, ο Χάρης το έκανε. Ναι, ρε εσύ, κάτι είχε σχεδιάσει και προχθές στο μάθημα των αγγλικών. Κύριε Αγγελή, θέλω να σας πω. Παρακαλώ. Το πρωί υπήρχε ένα κράφτ στην αυλή και τώρα είναι σβησμένο. Ναι, βέβαια, έτσι έπρεπε να είναι. Γιατί το σβήσατε χωρίς να μας ρωτήσετε. Καταρχάς, είναι δυνατόν να ρωτάμε τους μαθητές για όλα. Γιατί αυτή μας άρεσε όμως. Δεν πήρε όμως άδεια από κανένα. Κυρία Αγγελίδου, αυτός δεν είναι λόγος. Οι τείχοι του σχολείου δεν πρέπει να ζωγραφίζονται έτσι, χωρίς καμία συνεννόηση. Αφήστε μάλιστα που το σχέδιο ήταν πολύ ακραίο. Γιατί δεν σας άρεσε δηλαδή. Δεν συνάδουν με το χώρο του σχολείου μηνύματα είτε πολιτικά είτε μηνύματα που αγριεύουν τις ψυχές των παιδιών. Αυτό που κάνατε μας αγριεύει. Πρόσεχε καλογύρω πώς μιλάς. Σας παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί, εγώ αυτό το ζωγράφισα το έκανα. Για να μην κάνω ό,τι θέλει διευθύντρια. Όλο κάτι κάνουν και βγαίνουν και από πάνω. Τόσο κακό ήταν. Εντάξει, παιδιά είναι. Δεν μας ρώτησαν όμως. Τι τους νοιάζει εξάλλου. Όλα πρέπει να μας νοιάζουν. Έλα να τα ακούσεις κι εσύ. Μας πήραν από το σχολείο. Μας είπαν ότι δεν πήγες την πρώτη ώρα. Γιατί το κάνεις αυτό, βρε παιδί μου, το μέλλον σου δεν το σκέφτεσαι. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα να λέω το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Τι άλλο θες για να σου βαρευτείς. Την ησυχία μου. Κάνσελο! Τι να πω πια δεν ξέρω. Απλώς λυπάμαι και ντρέπομαι. Μα να μας παίρνουν τηλέφωνο και από την αστυνομία. Αφού βλέπεις. Γιατί συνεχίζεις. Τίποτα δεν σε νοιάζει. Μίλα επιτέλους. Με τις κολοζωγραφιές σου. Πούσε ρε Χάρη. Γεια σου. Γεια. Τι έγινε, τι μούτρα είναι αυτά. Έγινε πάλι κάτι στο σπίτι. Άστο. Τέλος πάντων, σκεφτήκαμε κάτι. Τι πράγμα. Τι θα έλεγες να ζωγραφίσεις κάτι στον τοίχο του σχολείου. Να τις πάσουμε και στη διευθύντρια. Μπα, ξεχνά το. Μα γιατί, τα προηγούμενα ήταν πολύ ωραία. Δεν ζωγραφίσεις, τελείωσε. Αποκλείεται. Φέρε μας το διάλειμμα κανένα σχέδιο να αποφασίσουμε. Δεν έχω. Δεν παίζεις, ξέρω. Τα πέταξε. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day, should be banned. It's a day that I can't stand. The most lonely.
Just belongs to you and me. So let's take a ride.